να παρακολουθήσουμε λίγο. Μπήκαμε στο κλίμα, να συνεχίσουμε στο ίδιο θέμα και να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Σαμουράκη, τον θεολόγο. Κύριε Σαμουράκη, την καλησπέρα μας. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε για την ημέρα. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Ποια είναι όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του Αγίου Μινά και ποιες αξίες κατά κάποιο τρόπο πρεσβεύει προκειμένου να έχει μπει και να έχει καθιερωθεί και να βρίσκεται βαθιά στην καρδιά όλων των Ηρακλειωτών? Νομίζω ότι ο Άγιος Μινάς είναι καταρχάς ένας οικουμενικός Άγιος. Όπως ξέρουμε, κατάγεται από την Αίγυπτο, μαρτύρησε στη σημερινή Τουρκία, στην Κιουτάχια, αλλά η τιμή του έχει εξαπλωθεί σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Μην ξεχνάτε ότι είναι πολιούχος και της Χίου και της Νάουσας και της Καστοριάς και του Ηρακλείου βεβαίως. Αυτός ο λαοφιλής λοιπόν Άγιος που και η θαυματική του δράση αλλά και το παράδειγμα της ζωής του τον κάνουν πολύ αγαπητό στους χριστιανούς, ειδικά για εμάς εδώ στην Κρήτη, έχει συνδεθεί με πολλές περιστάσεις της ζωής μας και όχι μόνο με το γνωστό θαύμα του 1866 αλλά και ακόμη με τα τελευταία χρόνια και τον βομβαρδισμό του Ηρακλείου από τους Γερμανούς. Όλα αυτά λοιπόν νομίζω τα χαρακτηριστικά του Αγίου Μινά είναι αυτά που τον κάνουν ιδιαίτερος λαοφιλή. Προσφεύγουν σε αυτόν οι άνθρωποι γιατί αναγνωρίζουν την οικειότητα αλλά και την παρησία που έχει απέναντι στο Θεό. Και βέβαια διαχρονικά και σύμφωνα με την παράδοση ο Άγιος Μινάς βρίσκεται δίπλα σε αδύναμες οικογένειες, βρίσκεται δίπλα σε αδύναμα παιδιά, σε ορφανά παιδιά. Ακριβώς. Είναι γνωστό ότι το όνομα του Αγίου Μινά δινόταν σε πάρα πολλά παιδιά τα οποία αφήνανε οι άνθρωποι μπροστά στο ναό του προκειμένου να τύχουν προστασίας σε εποχές που το κράτος βρισκόταν σε αδυναμία να προσφέρει αυτή την προστασία. Και έτσι το όνομα του Μινά το παίρνανε προς τιμήν του Αγίου όλοι όσοι δεν είχαν άλλο προστάτη στη ζωή τους. Πράγματι, οι άνθρωποι εδώ στο Ηράκλειο νιώθουν διαχρονικά την παρουσία του Αγίου Μινά ζωντανή. Και αυτό έχει αποτυπωθεί και στη λογοτεχνία και στα τραγούδια και στην καθημερινή ζωή του λαού μας. Η σχέση του Αγίου Μινά με τους νέους στο σήμερα. Νομίζω ότι οι νέοι καταλαβαίνουν ότι ο Άγιος Μινάς παρόλο που μαρτύρησε σε μία εποχή μακρινή φαινομενικά από τη σημερινή ήταν ένας άνθρωπος που αντιμετώπιζε τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζει και ένας νέος σήμερα. Δηλαδή την ανάπτυξη ελεύθερα της προσωπικότητάς του, το γεγονός ότι επέλεγε αυτός και όχι οι συνθήκες της ζωής αυτό που ήθελε να κάνει, το γεγονός ότι βρισκόταν σε αντίθεση με τις εξουσίες της εποχής εκείνης και ότι ήθελε να ικανοποιήσει πρώτα απ' όλα τα θέλω του και αυτά που αισθανόταν η ψυχή του. Αυτά που αισθανόταν βέβαια η ψυχή του ήταν όλα τα θεάρεστα πράγματα τα οποία συγκινούν ιδιαίτερως και τους νέους, όπως είναι η αγάπη, η φιλαδελφία, όπως είναι η τάση να θέλουμε το καλό των άλλων ανθρώπων. Έτσι νομίζω ότι ο Άγιος Μινάς, αν και ήταν ένα σχετικά ηλικιωμένος για την εποχή εκείνη άνθρωπος, μπορεί να είναι ένα παράδειγμα για τους σημερινούς νέους. Κύριε Σαμουράκη, και του χρόνου να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το σχόλιο σας. Και εγώ, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά, λοιπόν.